Τον Ιούνιο του 2021 σήμανε συναγερμό στο Ρέθυμνο, όταν μέρα μεσημέρι υποχώρησε τμήμα του βιομηχανικού φουγάρου ύψους 33 μέτρων στην οδό Σταματιουδάκη στον Κουμπέ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Από τότε μέχρι σήμερα το φουγάρο που είναι κηρυγμένο ως διατηρηταίο μνημείο της πόλης και που εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας εξαιτίας της διάβρωσης, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα για να αρθεί πλήρως η επικινδυνότητά του. Ο Δήμος Ρεθύμνου, παρά το ότι το φουγάρο δεν ανήκει σε χώρο ιδιοκτησίας του, έχει ήδη ξεκινήσει το δικό του αγώνα για την αποκατάσταση του μνημείου. Το θέμα του φουγάρου είναι, αν θέλετε, το παγόβουνο που εξέχει από τη θάλασσα. Όλη η ουσία είναι και ο γυαλός και ο παρακαθορισμός του γυαλού στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένα θέμα τόσο παράλογο και τόσο άδικο αυτό που συμβαίνει, που θα πρέπει όλοι, με οποιαδήποτε θεσμική ιδιότητα έχουν, να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Το φουγάρο που διέπεται από ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς ανήκει στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, καθώς βρίσκεται στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη, αλλά και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου. Το ζητούμενο όμως για το Δήμο είναι να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του μνημείου. Εμείς ως Πολεοδομία και ως Δήμος, το μόνο που έχουμε και που είναι πολύ δικαίωμα να κάνουμε είναι, αφού πάρουμε το πόρισμα αυτό που θα συνοδεύεται και από μία μελέτη των εργασιών των σωστικών, θα τις κάνει ο Δήμος και θα τις καταλογίσει όπως ο νόμος επιτάσσει στους φερόμενους ιδιοκτήτες, κατά την αναλογία του δικαιώματός τους. Σε ό,τι αφορά δε στα έργα ανάπλασης του βιομηχανικού φουγάρου που θα ακολουθήσουν της αποκατάστασης, ο Γιώργος Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι αυτά δεν θα τα επομιστεί ο Δήμος.